Γεια σας, γεια σας, γεια σας Ξανά με ένα review αυτή τη φορά Review Στο καινούριο αριστούργημα ε, Τον Ότοψη Με τίτλο εδώ, 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 σας θέλω Αυτό είναι το εξώφυλλο Το βλέπετε Τίτλος Asis Organs Blood and Crypts Asis Organs Blood and Crypts το νέο άλμπουμ τον Ότοψη, τον Θεόν Ότοψη. Το καλύτερο, το καλύτερο του άλμπουμ για μένα μετά το Macabre Eternal. Το, ε, δηλαδή το πρώτο άλμπουμ που κάνανε μετά την επιστροφή τους, είναι το πρώτο άλμπουμ που κάνανε όταν επιστρέψανε δυναμικά πίσω και να παίξουν αυτό το σάπιο βαλτόδες που σέρνεται στα, στα πατώματα και στα έλλη και στους βάλτους, ε, death metal, με τα ντουμι στοιχεία, τα πιο αργά, ε, το, δηλαδή το αληθινό death metal όπως ε, γεννήθηκε, γιατί και αυτή είναι μία από τις μπάντες που γέννησαν το death metal. Μην ξεχνάμε το ή άλλως ότι ο ηγέτης της μπάντας, ο Chris Reifert, τον drummer και τραγουδιστής δηλαδή, και drummer και τραγουδιστής, παρακαλώ, είναι ο άνθρωπος που έπαιξε τα τύμπανα στο scream bloody gore ε, των death, έτσι, και ήταν και κολλητός του μεγάλου uh, Chuck Schuldiner. Εδώ πέρα έχουμε τη νέα κυκλοφορία σταθερά από την πίσω Records στην Εγγλέζικη ε, με νέο μπασί στα πια ε, στην πάντα. Ε, αλλά αυτό που παίζουν οι ότοψοι το οποίο είναι και αυτό με pop που λέμε ε, προστασία ονόματος προέλευση σημαίνει το pop. Δηλαδή ο ήχο του είναι προστατευόμενος με αυτό το, την πατέντα ότι δεν μπορεί άλλο να παίξει αυτόν αυτό τον ήχο. Χαριτολογώντα το λέω έτσι. Δηλαδή με το που ακούς αυτό τον ήχο, ε, λες λε κατευθείαν ότοψη. Γιατί εκτό από ότι υπάρχουν να μου πει και άλλα συγκροτήματα στον κόσμο που έχουν επηρεαστεί από του Ναι, αλλά. Παίζει ρόλο και η παραγωγή του και τα φωνητικά του Chris Ράιπερ φυσικά έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το άλμπι το καινούριο, το οποίο έχει τραγούδια τα οποία σπάνε ε, σαγόνια, Σπάνε σα Θρότσο, φοβερό κομμάτι. Ε, να θυμηθώ και τα κομμάτια που είχα, που είχα πάθει η πλάκα. Uh, well of, entra of entrails, uh, το μόνιμο εννοείται. Bones to the wolves, το, ε, το πρώτο κομμάτι παιδιά. Rapid funeral, ναι. Γενικά, ο δίσκος όλος δεν υπάρχει κάτι που να είναι ε, χωρίς λόγο με στο δίσκο. Και άλλη μια φορά το εξώφυλλο είναι φτιαγμένο ε, ε, κανονικά ε, σε στυλ ότοψη με τα ζόμπι και τα εντόστια. Ξέρετε, αυτά τα γκόουρ εξώφυλλα των ε, ότοψη μας έχουν συνηθίσει και ο νέος μπαστής είναι ο Greg Wilkinson κανονικά και φυσικά η γετάρα ο μεγάλος ο Chris Ράιφερτ, εδώ πέρα, νάτος, αυτός ο μεγάλος ο θεός του death metal και μουσικός metal παρακαλώ στην νέα δισκάρα και παραμένουν φυσικά και τα, τα, τα δύο παλιά μέλη, ο Eric Cutler έτσι, ο οποίος είναι χρόνια και χρόνια και ο Ντάλι Κοράλε σε αυτήν την τετράδα καινούριο άλμπουμ Τρέχτε χτες, πάρτε το άνετα, εκεί στα μάτια. Δεν χρειάζεται να ψάξετε να ακούσετε κάτι πριν. Πιστέψτε με, εμπιστευτείτε με. Το νέο album Skizzy είναι το καλύτερό τη από την εποχή του Macabre Eternal. Μιλάμε πάλι, πάλι για του Ότοψη. το οποίο το άλμπουμ το καινούργιο του λέγεται Assis Organs Blood and Crypts από την Peaceville Records. Αυτό εδώ είναι. Για άλλη μια φορά, γάμισα. Καλό βράδυ.